Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε, κουρασμένος? Καλά. Όχι, δεν. Αρχίσατε πριν λίγες μέρες να αλλάζετε την όψη του ΑΧΕΠΑ. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που παρεμβαίνουμε στο ΑΧΕΠΑ. Η πρώτη ήταν σε συνεργασία με το Σύλλογο Νεφροπαθών. Mm-hmm. Είχαμε κάνει μια μεγάλη τοιχογραφία για τη δωρεά οργάνων. Και τώρα είμαστε σε μια δεύτερη έτσι, παρέμβαση. Με αφορμή το πρόγραμμα αυτό το χρώμα στα νοσοκομεία που ξεκινάμε. Mm-hmm. Η ιδέα πώς σας ήρθε και πόσο καιρό την σχεδιάζατε για να την υλοποιήσετε? Η ιδέα ήρθε επειδή σε διάφορες χρονικές περιόδους δεχόμαστε προσκλήσεις από νοσοκομεία mm-hmm. για να κάνουμε παρεμβάσεις είτε στο ΑΧΕΠ, όπως σας είπα πριν, Τζάνιο, στο Ιπποκράτειο κλπ. Και αποφασίσαμε σαν ομάδα να το κάνουμε πιο οργανωμένα. Γι' αυτό και βγήκε η ιδέα αυτή κατά αναλογία του προγράμματος που κάνουμε στα σχολεία, το ζωγραφίζοντας σχολικά κτίρια, mm-hmm. Να υλοποιήσουμε πάλι σε δημόσιο χώρο ένα πιο οργανωμένο πρόγραμμα, αυτό το χρώμα στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Και επ' ευκαιρίες του κορονοϊού, οι δύο πρώτες τοιχογραφίες αυτού του προγράμματος θα αφορούν το «Σας ευχαριστούμε» στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Και νομίζω ότι μας εκφράζετε όλους, γιατί όλοι μας θέλουμε να πούμε ένα ευχαριστώ στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στάθηκαν βράχοι όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας. Και στέκονται κιόλας. Ναι. Βεβαίως. Να μιλήσουμε λίγο για την ομάδα, κύριο Σιφίδη, την Urban Act. Mm-hmm. Πείτε μας λίγο, τι είναι αυτή η ομάδα, πότε δημιουργήθηκε, ποιοι είναι μέλη της? Ναι. Ξεκίνησε σαν ιδέα πολύ παλιά, δηλαδή πριν 20 χρόνια. Α, είναι 25. Τόσο παλιά? Ναι. Α, δεν το ξέρω. Όπως κάθε ομάδα περνάει διάφορους κύκλους δράσεων. Παλιά είμαστε γνωστοί με το όνομα Carpe Diem. Mm-hmm. Έχουμε κάνει, εντάξει, πάρα πολλές τοιχογραφίες στη Θεσσαλονίκη και μεγάλες και σε αρκετά σχολεία. Με το πέρασμα του χρόνου περνάμε σε διάφορα έτσι... Είστε Θεσσαλονικής, διάφορα... η έδρα της... Η μισή ομάδα είναι Θεσσαλονίκη, η μισή Αθήνα. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ένας έτσι, συνδυασμός δράσεων. Βέβαια συμμετέχουν και ανάλογα με το project που τρέχει κάθε φορά, συμμετέχουν και από το εξωτερικό καλλιτέχνες. Μάλιστα. Πάντα με ανθρώπους που είναι από το χώρο του street art mm-hmm. και πάντα ανθρώπους που έχουν την εμπειρία για να υλοποιούν τέτοια project. Δηλαδή δεν εννοώ μόνο εννοώ και τεχνικά, επειδή είναι μεγάλα ύψη και... Χρησιμοποιείτε γερανούς, πώς ανεβαίνετε στα μεγάλα ύψη? Ή καλαθοφόρα ή σφαλοσχές, ανάλογα με το project κάθε φορά. Mm-hmm. Και προφανώς γίνεται μία προεργασία πριν. Ξέρετε τι θα φτιάξετε και πώς θα το φτιάξετε. Έχετε συντονισμό, έτσι δεν είναι? Θέλει προετοιμασία όλο αυτό. Η προεργασία είναι ας το πω έτσι, το 99,9% του όλου project. Δηλαδή χρειάζεται από τη στιγμή που θα αποφασιστεί η επιφάνεια που θα ζωγραφιστεί, μπαίνει όλη η διαδικασία της οργάνωσης των υλικών και του τεχνικού εξοπλισμού, αλλά και του προσχεδίου, γιατί το προσχέδιο μπορεί να έχει κάποια ιδέα ο καλλιτέχνης, αλλά αυτό θα γίνει και στη συνεννόηση με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, είτε αυτό είναι σχολείο, είτε είναι νοσοκομείο, είτε είναι άλλος χώρος. Mm-hmm. Στο ΑΧΕΠΑ για αυτή την τοιχογραφία η προεργασία είχε 3 μήνες, δηλαδή 3 μήνες περίπου μας πήρε για να το σχεδιάσουμε και να καταλήξουμε και μια εβδομάδα για να υλοποιηθεί. Μάλιστα. Πόσα σχολεία έχετε στολίσει? Γιατί... Σχολεία είναι αμέτρητα. Δεν θυμάμαι καν τον αριθμό. Αλλά μπορώ να θυμηθώ, γιατί πρόσφατα το κάναμε σαν απολογιστικό, αυτά που είναι σαν αναμονή, δηλαδή αυτά που έχουν κοινοποιήσει οι σύλλογοι γονέων ή οι μαθητές ή και οι διευθυντές των σχολείων σαν πρόσκληση σε εμάς για να παρεύουμε, είναι πάνω από 200. Πω. Σε όλη την Ελλάδα φαντάζομαι, Ναι, νησιωτική και ηπειρωτική. Πω. Αυτό... Που δείχνει το, εντάξει, και την ανάγκη και την... Δεν νιώθετε δηλαδή, τιμή ενδιαφέρον... από αυτό το πράγμα, δηλαδή από τον κόσμο που απευθύνεται σε εσάς και σας ζητάει να ομορφύνετε το δημόσιο χώρο. Δεν σας κάνει να νιώθετε περηφάνεια? Όχι μόνο αυτό, είναι αυτό που μας γεμίζει η θετική ενέργεια. Δηλαδή αυτό είναι που μας...
ομορφαίνει και μας κρατάει για να συνεχίσουμε. Τα υλικά πώς τα προμηθεύεστε? Υπάρχουν χορηγοί που σας τα δίνουν? Γιατί φαντάζομαι τώρα για να γίνει μια τέτοια μεγάλη τοιχογραφία χρειάζεται πολύ πρώτη ύλη, πολύ χρώμα. Και η πρώτη ύλη, αλλά και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, που είναι ακόμα πιο βασικό. Δηλαδή είτε οι σκαλοσχέσεις είτε τα καλαθοφόρα. Είναι ανάλογα με το project, γι' αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε τα 200 σχόλια. Δηλαδή πάντα επιλέγουμε σχολεία που θα μπορούμε να βρούμε χορηγίες, δηλαδή είτε είναι σε χρώματα, είτε είναι στήριξη σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, είτε οι σύλλογοι μπορούν να επομισθούν ένα μικρό βάρος, δηλαδή κάπως μια χρυσή τομή για να μπορούμε να δούμε πώς θα το χειριστούμε ανάλογα. Έτσι, για το στο ΑΧΕΠΑ είχαμε τρεις χορηγούς, είχαμε το Practiker, την Isomat και την Flame. Η Flame είναι η εταιρεία με τα σπρέι. Οπότε με βάση αυτά κινηθήκαμε και προχωρήσαμε. Και πόσες μέρες είπαμε σας πήρε για να ολοκληρώσετε την τοιχογραφία στο ΑΧΕΠΑ? Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Τώρα το επόμενο project που ετοιμάζετε, ποιο θα είναι? Είναι διάφορα. Τώρα άμεσα θα πάμε στον Αϊστράτη. Εκεί έχουμε εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια, μάλλον τρία χρόνια, υλοποιούμε ένα πρόγραμμα που λέγεται... μάλλον που αφορά τα κρητικά νησιά. Στον Αϊστράτη είναι η τρίτη χρονιά που πηγαίνουμε και κάνουμε μια μεγάλη προβλήτα του λιμανιού. Το κάνουμε σαν πας, δηλαδή κάθε χρόνο προσθέτουμε και ένα κομμάτι. Και είναι και πολύ ιδιαίτερος και ο χώρος και η φιλοξενία των ανθρώπων εκεί είναι πολύ όμορφα. Και ειδικά για το καλοκαίρι. Βέβαια. Μετά προχωράμε σε κάποια σχολεία που είναι Πελοπόννησο, Βόλο και Βόλο. Μετά το Σεπτέμβριο έχουμε την τοιχογραφία τη δεύτερη των νοσοκομείων που, εντάξει, το κτίριο θα ανακοινωθεί τέλη Αυγούστου. Οκτώβριο. Δεν θα είναι στη Θεσσαλονίκη το επόμενο νοσοκομείο? Όχι, το επόμενο είναι Αττική. Και μετά ξαναξεκινάει ένας δεύτερος κύκλος, ο οποίος είναι ιδιαίτερος γιατί θα αφορά παρεμβάσεις σε εσωτερικούς χώρους. Δηλαδή τελειώνουμε τις εξωτερικές, οπότε και στα ΧΕΠΑ θα πάμε σαν δεύτερο κύκλο σε εσωτερικές. Είτε στα εξωτερικά ιατρία, θα δούμε τώρα ποιοι χώροι θα είναι. Τι ωραία. Χρειάζεται χρώμα η ζωή μας. Έχει γίνει πολύ γκρι τώρα τελευταία με διάφορα που μας συμβαίνουν σε όλους μας και το χρειαζόμαστε το χρώμα πραγματικά. Και νομίζω και οι γιατροί και οι νοσηλευτές όλοι τους θέλουν και το ευχαριστώ. Το χρειάζονται γιατί τα έδωσαν όλα και τα δίνουν όπως πολύ σωστά είπατε. Και τέτοιες δράσεις μόνο καλό μας κάνουν και μας γεμίζουν με θετική ενέργεια. Χρησιμοποιώ δική σας φράση. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία να μπορέσετε να ομορφύνετε όσο περισσότερο δημόσιο χώρο γίνεται, να το χαιρόμαστε όλοι και να έχετε πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα. Ευχαριστούμε, επίσης. Γεια σας.